Διοικητικού Συμβουλίου του ΖΙΤΑ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Θεσσαλονίκης. Πετυχημένη σήμερα είναι σίγουρα. Απόλυτα πετυχημένη. Πραγματικά σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη μα όλη τη χώρα, οι εκπαιδευτικοί διαψεύδουν με τον καλύτερο τρόπο την Υπουργό Παιδείας, που ισχυρίζεται ότι η κακόφημη αξιολόγησή της είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. Από τη μια άκρη ως την άλλη της χώρας, οι εκπαιδευτικοί με τη μεγαλειώδη σημερινή τους απεργία, αλλά και τις συγκεντρώσεις που ήδη ξεκίνησαν στην Αθήνα και σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις της χώρας, λέμε ένα τεράστιο όχι στην αξιολόγηση, ακριβώς επειδή λέμε ένα τεράστιο ναι μαζί με όλη την κοινωνία, στη δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά. Απαιτούμε τη μονιμοποίηση τώρα όλων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, απαιτούμε να μπει οριστική ταφόπλακα σε κάθε σχέδιο αξιολόγησης ιδιωτικοποίησης της δημοτικής εκπαίδευσης, απαιτούμε να δοθούν τώρα αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, όπως και στις συντάξεις, όπως και όλων των εργαζόμενων, έτσι ώστε η εργαζόμενη πλειοψηφία να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια από το μισθό μας, από το μισθό της. Σήμερα, όπως και όλο το υπόλοιπο διάστημα, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας στους δρόμους μέχρι την οριστική ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής, αντιλαϊκής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης. Η νόμη Κεραμαίος, όπως και όλοι οι προηγούμενοι νόμοι 41 χρόνια τώρα για την αξιολόγηση, θα μείνουν στα χαρτιά.